πριν τη διαμόρφωση της κόψης και το φινίρισμα του τροχίσματος στον τενιολιαντήρα, αφού το βγάλαμε και το βάψαμε στο λάδι μας, θα κάνουμε το τεστ με τη λίμα. Θα σιγουρευτούμε ότι η λάμα μας έχει βαφτεί σωστά, αλλιώς θα επαναλάβουμε τη διαδικασία. Βάζουμε τη λίμα επάνω και το περνάμε. Να δούμε αν το πιάνει λίμα. Όπως βλέπετε, η λίμα γλιστράει επάνω, ούτε που το πιάνει. Σημαίνει ότι η βαφή έχει πετύχει. Εάν θέλετε, το δοκιμάζουμε και με πιο χοντρή λίμα. Ούτε που τα κουμπάει η λίμα. Ούτε που το πιάνει. Αυτό σημαίνει ότι έχει πετύχει. Αυτό που μας μένει τώρα είναι να πάρουμε τη λάμα. Να την πάρουμε. Πάμε στον τενιολιαντήρα να διαμορφώσουμε την κόψη. Και εφόσον διαμορφώσουμε την κόψη, το μαχαίρι θα μπει στο φούρνο για την επαναφορά. Στην περίπτωση αυτή το μαχαίρι μας είναι ήδη ασταλωμένο βαμμένο. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε να ανάψει, γι' αυτό κάθε φορά που το περνάμε στον τενιολιαντήρα, 1-2 φορές το βουτάμε στο νερό να το κρατήσουμε κρύο. Συνεχίζουμε από την άλλη μεριά. Η μία μεριά έχει σχεδόν καθαρίσει. Η κόψη θέλει ακόμα κατέβασμα, αλλά θα το κάνουμε με πιο μικρό γυαλόχαρτο. Θα πάμε να καθαρίσουμε και την πίσω μεριά. Το μαχαίρι ήδη έχει αρχίσει και κόβει. Με 80 grit και στην ταχύτητα που δουλεύω όμως, δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα αλλάξουμε την κορδέλα μας. Από τα 80 θα πάμε στα 320. Θα πάμε στα 3-20 και θα προσπαθήσουμε οι γραμμές που έχει επάνω στην κόψη να μην φαίνονται καθόλου. Πολύ ωραία δουλειά.
Συνεχίζουμε. Βγάζουμε την 3.20. Από την 3.20 πάμε σε 600. Στο γυαλόχαρτο 600. Το οποίο αυτό δεν είναι ζυγό. Το μπλε είναι το απλό το σμύρο εδώ πάνω. Σε ζυγόνιο βγαίνει μέχρι 400 ή τουλάχιστον τόσο έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε λοιπόν με το μαχαίρι μας τον ελιοντήρα πάνω με 600 γκριτ. Το έχει κάνει ήδη γυαλί. Συνεχίζουμε να το βουτάμε στο νερό να κρατήσουμε τη λάμα μας κρύα. Ήδη το μαχαίρι αυτό είναι γυαλί. Παρ' όλα αυτά, για το φύλλο το νεκτάριο θα κάνουμε μία ακόμα δοκιμή. Θα βγάλουμε την 600 την κορδέλα μας και θα βάλουμε μία δουλεμένη 800. Δουλεμένη γιατί? Η 800 η κορδέλα η οποία έχει δουλευτεί μας φέρνει ένα αποτέλεσμα της τάξης του 1000 γκριτ, 1200. Η διαμόρφωση της κόψης έχει πετύχει. Το μαχαίρι κόβει όχι σε όλα τα σημεία τέλεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα σηκώσουμε το μαχαίρι μας ελαφρώς πιο ψηλά από ότι η κόψη, ένα πολύ λίγο, να πιάσουμε τα 25 με 30 μοίρες για να γίνει η τελική κόψη. Το μαχαίρι μας είναι σε ένα πολύ καλό σημείο, σχεδόν ξυρίζει. Για τα αγρέσια τα οποία δεν φαίνονται, θα προχωρήσουμε σε άλλη μια διαδικασία να τα κάνουμε αφαίρεση με την κορδέλα μας. Δερμάτινη κορδέλα, την οποία θα την περάσουμε με χειρομπογιέρα σαν αυτή που ζωγραφίζουν τα παιδάκια. Όχι λάδι, όχι κάτι άλλο. Χειρομπογιά. Η χειρομπογιά φυλακίζει απάνω στο πετσί όλα τα γρέζια αυτά που δεν βλέπει το μάτι μας. Με αποτέλεσμα το μαχαίρι μας να έχει την υφή του ξηραφιού. Όπως κάνανε παλιά και οι μπαρμπέριδες, θέλω να προσέξετε κάτι. Ενώ στη διαμόρφωση βάζαμε τη λάμα μας με την όπισθεν, ενώ γυρνάει μπροστά η κορδέλα, γυρνάει προς το μέρος μου, βάζαμε στη διαμόρφωση σε κάποια σημεία ανάποδα, στο τελικό τρόχισμα τη βάζαμε στην κόψη. Πάντα το τρόχισμα γίνεται στην κόψη. Εκτός από την κορδέλα
την ταινία της ζώνης, του δέρματος, που δουλεύουμε ανάποδα. Τραβάμε σφιχτά και δουλεύουμε ανάποδα. Το περνάμε 10-15 φορές, όσο χρειαστεί. Είναι μαχαίρια που με 3-4 φορές είναι έτοιμα. Είναι μαχαίρια που με 10 φορές έχει γίνει πιο καλό από το ξηράφι του μπαρμπέρι. Καθαρίζουμε αυτή τη γυροπολιά που έχει και η δοκιμή αν κόβει γίνεται πάντα στο χέρι μας. Οι τρίχες από το χέρι μου μείνανε στο μαχαίρι. Φίλε νεκτάριε, καλοδούλευτο και καλοχρησιμοποίητο.